Καλούμε στο βήμα τον Ρίζο Μαρούδα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Αγροτικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για την παρέμβασή του με θέμα οι επιπτώσεις του ΜΑΧΤ, του Μάαστριχτ και της ΚΑΠ στους βιοπαρεστές αγρότες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απέναντι στα χρυσά κουτάλια που προπαγάνδιζαν τα αστικά κόμματα, το ΚΚΕ είδε το Μάαστριχτ με ταξικό κριτήριο ως βήμα ενοποίησης Συμπεριαλιστικής Συμμαχίας ΕΟΚ ΠΑΒΛ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη ήταν προδιαγεγραμμένο ότι μεγάλος κερδισμένος δεν θα είναι άλλος από τους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους, τα εμπορικά μονοπόλια, τις τράπεζες που είναι αντίπαλοι και του εργάτη και του αγρότη. Το ΚΚΕ αποκάλυψε τη διασύνδεση της συνθήκης του Μάαστριχτ με την προωθούμενη εκείνη την περίοδο αθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία σε συνθήκες νέας διεθνοποίησης του καπιταλισμού ουσιαστικά στόχευσε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων τροφίμων και όχι στην άνοδο της παραγωγικότητας της αγροτικής παραγωγής για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Αυτή η προσαρμογή αντικειμενικά περνούσε μέσα από την ακόμη μεγαλύτερη κατανίστευση του βιοπαλιστή αγρότη, την περιθωριοποίησή του ως παραγωγού, αν όχι άμεσα και από το ίδιο το ξεκλήρισμά του. Ειδικότερα το ΚΚΕ αποκάλυψε τη στενή σχέση ανάμεσα στην ΚΑΠ και το Μάαστριχτ με τις διαπραγματεύσεις της περίφημης Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, της λεγόμενης ΓΚΑΤ, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στόχος ήταν να βρεθεί ένας συμβασμός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση που να εξυπηρετεί τους μονοπωλιακούς ομίλους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το κόμμα μας επιβεβαιώθηκε. Η συγκρότηση της ΟΝΕ και η αναθεώρηση της ΚΑΠ οδήγησαν στην πλήρη υποταγή της παραγωγής στην κερδοφορία των εμποροβιομηχάνων, δηλαδή το τι παράγεται, το τι εισάγεται και το τι εξάγεται, να καθορίζεται με βάση αυτό το κριτήριο. Καταργήθηκε η κρατική παρέμβαση της συγκέντρωσης των αγροτικών προϊόντων, που εξασφάλιζε ένα επίπεδο τιμών στα αγροτικά προϊόντα, συμβατό και με ένα ορισμένο επίπεδο επιβίωσης του μικρού και μεσαίου αγρότη. Τη θέση της πήρε ένα σύστημα επιδοτήσεων αποσυνδεδεμένων από την παραγωγή, που ουσιαστικά συγκρατεί σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές πώλησης των παραγωγών προς τους μεταποιητές και τους εμπόρους. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί το μονοπωλιακό κέρδος μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων και η συνέχιση της παραγωγής των αναγκαίων για αυτά πρώτων υλών, ακόμα και από μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όταν δεν συμφέρει στις μεγάλες επιχειρήσεις να επιδρύσουν άμεσα οι ίδιες στην αγροτική παραγωγή. Μειώθηκαν ή και καταργήθηκαν τα όποια δασμολογικά εμπόδια υπήρχαν στις αθρώες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Διευρύνθηκαν με αυτόν τον τρόπο οι δυνατότητες μεταποιητών και μεγαλεμπόρων να εξασφαλίζουν όποια πρώτη ύλη θέλουν και από όπου τους συμφέρει καλύτερα. Πρόκειται για μία από τις γνωστές μέσα στις εισαγωγικά ελευθερίες του Μάαστριχτ αυτής της κίνησης των εμπορευμάτων. Η χώρα από πλεονασματική έγινε ελληματική σε μια σειρά από προϊόντα, όπως το μαλακό σιτάρι, που αποτελεί βασική πρώτη ύλη για το αλεύρι αρτοποιίας, αλλά και για ζωοτροφές, με συνέπειες που όλοι τώρα τις ανακάλυψαν πρόσφατα με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ποσοστώσεις και τα πρόστιμα συνυπευθυνότητας που άρχισαν να εφαρμόζονται εκείνη την περίοδο, οδήγησαν σε συρρήκνωση τη παραγωγή σε ολόκληρου κλάδου τη, όπως η τευτοκαλλιέργεια και η παραγωγή ζάχαρης, η καπνοκαλλιέργεια και άλλα. Σκεφτείτε, αγαπητοί σύντροφοι, γιατί καταστροφή μιλάμε μόνο από τη ζάχαρη, αν αναλογιστεί κανείς τόσο τις δυνατότητες της χώρας όσο και τις υπάρχουσες δομές με τα 5 εργοστάσια ζάχαρης αρχιτεκτονογνωσία που όλα αυτά χρηστεύτηκαν. Σήμερα δεν παράγεται ούτε 1 κιλό ελληνικής ζάχαρης. Παράλληλα, χτυπήθηκαν και βιομηχανικοί κλάδοι όπως η κλωστοϊφαντουργία, η βιομηχανία λιπασμάτων και άλλοι. Σε άλλους αγροτικούς κλάδους, μια τέτοια περίπτωση είναι η γαλακτοπαραγωγικός αγελαδοτροφία. Η παραγωγή συγκεντρώθηκε σε μια χούφτα καπιταλιστικές, γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια εφαρμογής των λεγόμενων ελευθεριών του Μάαστριχτ και της ΚΑΠ του 1992, εμφανίστηκαν οι δυσκολίες επιβίωσης για τους βιοπαλιστές αγρότες. Χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά ξεκληρίστηκαν, παραγωγικές εκτάσεις εγκαταλείφθηκαν, αχρηστεύτηκαν υποδομές, ενώ επιδεινώθηκε η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του λαού μας για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα. Αυτές οι αρνητικές συνέπειες θα αναδείχνονται μέχρι και σήμερα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα ενισχύθηκε η αύξηση των εξαγωγών και η λεγόμενη εξωστρέφεια της κερδοφορίας των ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή στην Ελλάδα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, στη χώρα μας έχουμε όλες τις ιδανικές, εδαφικές, κλιματολογικές, αλλά και τεχνικές και επιστημονικές προϋποθέσεις, κυρίως το έμψυχο δυναμικό, για να παράγουμε σχεδόν όλα τα απαραίτητα για την κάλυψη των διατροφικών και άλλων αναγκών του λαού μας, προϊόντα και πρώτης ύλης. Αυτές οι προϋποθέσεις εμποδίζονται από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, το κίνητρο του κέρδους, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση από την εξουσία του κεφαλαίου των μονοπωλίων. Με αυτή την εξουσία πρέπει να αναμετρηθούμε, να διαμορφώσουμε το λαϊκό ποτάμι που θα την ανατρέψει. Οριστικό τέλος στο βάσανο της επιβίωσης των βιοπαλιστών αγροτών μπορεί να μπει μόνο με την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία από την εργατική λαϊκή εξουσία, με κριτήριο της παραγωγής, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία. Ο βιοπαλιστής αγρότης και η αγρότισσα δεν πρέπει να φοβούνται την κοινωνικοποίηση της γης και του συγκεντρωμένου μέσου παραγωγής, τη συνεταιριστικοποίηση της αγροτικής παραγωγής των μικρομεσαίων αγροτών που θα ενιοποιούν τις μικρές ιδιοκτησίες στη μία μεγάλη συνεταιριστική. Αυτός ο συνεταιρισμός καμία σχέση δεν έχει με τους σημερινούς συνεταιρισμούς ή με άλλους που θα υποτάσσονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Μόνο με την κοινωνικοποιημένη μεγάλη παραγωγή, το κρατικό εμπόριο, τη συνδεδεμένη συνεταιριστική παραγωγή, μπορεί ο παραγωγός να έχει εξασφαλισμένο εισόδημα και προστασία από τις φυσικές καταστροφές, τις σκληρές συνθήκες της δουλειάς στην Ήπεθρο, να αποκτήσουν μορφωτική πολιτιστική ζωντάνια τα χωριά, υποδομές σε δημόσια κέντρα υγείας, πλήρως εξοπλισμένα να ανέβει το βιωτικό επίπεδο της αγροτικής οικογένειας. Ευχαριστούμε πολύ.